εξήγηλε ο Πρωθυπουργός της χώρας από την Πλοζάνη ότι θα δώσει αυτούς που δεν πήρανε καμία αύξηση 300 ευρώ για μια φορά μόνο για τα έξοδα του Πάσχα και τίποτα τελευταία. Η ερώτηση είναι η εξής, αυτοί που πήραν 2 ευρώ αύξηση, πήραν 5 ευρώ αύξηση, θα πάρουν τίποτα για να κάνουν Πάσχα με ρεγκιά. Λοιπόν, είναι προεκλογικές εξαγγελίες, κοροϊδία και των γονέων, δεν συμφωνούμε αυτοί, είμαστε σήμερα στον δρόμο, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε αυτά που μας κλέψαν και αυτά που μας χρωστάνε. Τη 13η, τη 14η σύνταξη, αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις μας και όλα τα άλλα μας αιτήματα που κατά καιρούς έχουμε προβάλει και τα ξέρει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας. Εσείς που κινητοποίησε στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας έκαναν το μήνυμα προς όλες τις απαιτήσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν συγκεκριν κεφάλι και συνεχίζουν στον δρόμο του αγώνα. Όσο για τις αυξήσεις που έχουν η κυβέρνηση, απαντάμε το εξής, θέλουμε πραγματικές αυξήσεις που είναι συντάξεις σε όλες τις συντάξεις, κυρίες και κυβερνητές, και όχι επιδόματα του αυτοκομείου. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και μέσα στην προεκλογική περίοδο. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Θα συνεχίσουμε απόλυτη την κινητοποίηση μας μέχρι την τελική τόση μας.